Κύριε Κούμα μου, συγχαρητήρια για την εκλογή σου, συγχαρητήρια και για το παραλίμνη μας, συγχαρητήρια και για τον Δήμαρχο τον κύριο Πυρίλη που έσασαν τις παραλίες και θα σου κάνω μια εισήγηση για θέλεις κρόστου μου, το δεύτερο γκρουπ να καταργηθεί και το πρώτο γκρουπ να μείνουν τέσσερις ομάδες, να μην έχουμε και τους άλλους πιο μες στα πόδια μας να μας αντανώνουν, να γλιτώνουμε και τα συμβόλαια και τα λούματα. Ας θυμήθηκα μια ιστορία, επαρπάταν ένας γέρος και φωνάξαν του μητσί, «Φκέ, κοινό τσαμέ μαχαίτα σου σύρει πέτρα». Και λαλεί το γέρος, «Γέ μου, γιατί να μου σύρει πέτρα, ένα θυμούμε να του κάμα κανέναν καλό. Για κάποιους αχάριστους καγιώτες που φωνάζαν του κυρίου Άντρου λαμόγιον και αχάπαρε, να σας πει ο κάκουφας σας, πριν να έρθει ο Καραπατάκης, εγουρούσαμε τες το 87 να βάλουμε τέρμα της Ζερίνιας για να γλιτώσουμε τα ίδια βάθμιση. Και παρακαλούσαμε και τον Μουχτάριν του πέρα χωριού Νήσου να χάσει τις ταυτότητες για να βγάμε το παιχνί στα χαρτιά. Ανώτερος ο Απόλλωνας, αλλά η κυρία δεν ήταν η χαμένη της αγωνιστικής, αφού παρά την ήττα τουλάχιστον έφυγε το συμβόλαιο του Ντουκλάου. Ούτε πρόκειται να μπω στη διαδικασία να σχολιάσω με τα rotation, με τα PlayStation. Ούτε είμαι της άποψης ότι η ΑΕΚ έκαμε χατήρι του ΑΠΟΕΛ. Και ειρωνεύουμε. Αλλά αν την Τετάρτη στον επαναληπτικό, το rotation του Μανιταρά, ναι ρε, του Μανιταρά, πιο καλό ρε, του Σαλάδα, αποκλείζει το νέο rotation του Μανολίτο, όχι μόνο να γελάσει και το παρδαλόν κατσίκι, να γίνει νέο καρναβάλι στη Λεμεσόν αυθημερών και να αναστηθεί και ο Μακαρίτης ο Πάμπος ο Νιάου. Η Ομόνια Λευκοσίας έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ της Ποταφόγκο με τις 14 συνεχόμενες ήττες και έχει δίκαιο η θύρα 9 που φωνάζει. Για χάπαρε, 9 συνεχόμενες ήττες έχει η Ομόνια. 9 συνεχόμενες και 3 ώστε ατεκιώσει ο πρωτάθλημα ρε τόπουζε 12. Και μια μου να εσφάει πρώτη αγωνιστική 0-3 από τα ΠΟΕΛ, 13. Και 2-1 μου να τις φάμεντες στο κάσο Μάρκου που παραλύμνει, 14. Και θα σπάσει αυτόν το αρνητικό σερί την τρίτη αγωνιστική, όπου θα εξήλθουμε ισόπαλοι με τον Ερμίνα Ραδίππου 1-1. Και καραδιά με ο Χάκη Λούκα, ως πού είναι να πάει τούτη βικιόλα, όχι τη μια εβδομάδα έρθε στην Πελενές, την άλλη εβδομάδα έρθε στην Μαρίτη, την άλλη εβδομάδα έρθε στην Τοντέλα. Πιένετε ο Λάγκενάκο στον Παλίν, το φίλο μας τον Πλούτο, τουλάχιστον να δεν έβρετε παίχτε τσιπανό, οράστε λίους οπαδούς. Νιάω! Καράξετε ρε, έλατε κάτω που μου γινήκετε τώρα ο Ζιτάν μαζί με τον Μπέρετ και ο Ιραόλα μαζί με τον Ματσίνι. Άντε! Τον γκολ που χάρισε την άνοδο στο παραλίμνι μπροστά από 2.800 οπαδούς του στο Αμόχωστος, απολαύσετε το. Μετά το φαγωπότι, έξαλλοι πανηρισμοί των οπαδών της Ένωσης. Κανεί ρε παραλυμνίτες, έρετε την Ομόνια Ραΐππου και βγήκετε πρώην κατηγορία και φορήσετε πούντα τάγκα και δείξετε μας τους κόλους σας, δηλαδή του χρόνου. Αν πάτε UEFA μέσω κυπέλου, να μας δείξετε για πρώτη την άθατε. Ας ήλθω η 0-2, το μάτς αυτόν θα ανέβει στο πατήχιο 25 του 2018 από το θέατρο Λύσης σε σκηνοθεσία Ανδρέα Καούρη. Και μπορεί να σας γυρέψει και ο Φόσκολος και να ξαναζωντανέψει ο Σέξπιρ και να γυρίσει το Ρωμαίο Σκιουλιέτα νούμερο 2. Γιώνουμε με απρογνωστικά μας τη Μέγαπετ, το δεύτερο γκρουπ, με νιγκίζεται πάνω, διότι με τούντους αθεόφοβους που μπλέξαμε ντε και τριπλή παραλαή να παίξετε τα μάτς, μπορεί να βρουν τρόπο να τα χάσετε. Ανόρθωση ΑΕΛ, γκολ, γκολ και στα δύο ημίχρονα 7 στόνα, ΑΕΚ Ομόνια
και με τα U20 να παίξει ΑΕΚ να μαζέρει και από ΕΛ Απόλλωνας πήραμε την βοήθεια του κοινού. My friend, ναι. Play από ΕΛ Απόλλωνας. Who win? Εύλο. Από ΕΛ. Από ΕΛ. 2-0. Ναι, Εύλο. Κουμπάρε, από ΕΛ Απόλλωνας, δώ μας το προγνωστικό σου. Από ΕΛ Απόλλωνας, το προγνωστικό. Να ακούεις. Από ΕΛ Απόλλωνας, όλα δω μας ένα προγνωστικό. Ναι. Ενώ μη ξέρω τα σημεία. Πού είναι εσύ άμπουρο το, από ΕΛ Απόλλωνας. Πού παίζεται, πού παίζεται. Το Περναμπέου που παίζεται, στο ΑΣΥΠΗ. Από ΕΛ Απόλλωνας, ένα τέσσερα. Δεν ξέρω κανέναν. Ο καθένας το εικόν του, το Απόλλωνα και το ΑΠΟΕΛ. Αν δεν είναι και να μην δεν είναι. Και καλό, καλή τύχη και καλή επιτυχία. Από ΕΛ Απόλλωνας προγνωστικό. Ο πρόδρομος μονάχα ξέρει. Όχι ρε, όχι ρε. Του ΑΠΟΕΛ μονάχα ξέρει. Έλα ρε Μαρπέρι! Έλα ρε! Από ΕΛ Απόλλωνας πώς θα πω θα κουμπάρε! Εγώ πιστεύω αν δεν έχει πούφο ο διαιτητής ένα αέριο Απόλλωνα. Προγνωστικόν από ΕΛ Απόλλωνας. Μίλα ρε. 3-0 προς το Απόλλωνα. Ποιος? 3-0 προς το Απόλλωνα. Αέριο Απόλλωνας. Εκάθουνταν τρεις παρές χουμισάριες μέσα στον καφενές της Αραΐπου. Λαλεί ο πρώτος. Εγώ έγραψα έναν εργαλείο της γυναίκας μου σε 30 δευτερόλεπτα κι αν ήταν 100. Λαλεί του άλλος, μαν τα μαρκά είναι ρε κουμπάρ. Λαλεί του Mercedes. Λαλεί του δεύτερος, ρε κουμπάρ μην κάνετε πάντα πάνω μας όλα. Όλα το εργαλείο που πιάω της γυναίκας μου κάνουν ήταν σε 25 δευτερόλεπτα τα 100. Ναι όλα, μαν τα μαρκά είναι μόνο. BMW. Λαλεί τους ο τρίτος, όλα είναι όλοι και έναν εργαλείο της γυναίκας μου σε ένα δευτερόλεπτο να κάνουν τα 100. Πολλούνται και όλα του. Ρε κουμπάρε, μάνα τα αυτοκίνητα της έπιες. Όχι ρε, είναι ένα αυτοκίνητο που της έπιες, είναι πόντι διαρκά. Άιτα! Άιτα ρε ακούμα. Όχι ρε, άιτα ρε κακούφα. Άιτα ρε κακούφα.